όσοι παρακολουθούν, ξέρω εγώ, σαν και εμένα κάθε μέρα. Τέλος πάντων, είναι φοβερό. Να ξεκινήσουμε το record. Ωραία. Αντώνη. Σταύρο. Τελευταία αναμέτρηση της ημέρας. Τελευταία αναμέτρηση της ημέρας και με τι άλλο θα μπορούσαμε να κλείσουμε, με hot cookies. Έναν από τους καλύτερους τέρας στην Ελλάδα. Βασικά μαζί με τον Ήμπλα, κατά τη γνώμη μου, η πιο σταθερή και πιο καλύτερα στην Ελλάδα. Hot Cookies, ναι, ναι, μέλος των Team GR8, μέλος του FineGamer.com, όπου παραδίδει μαθήματα coaching για το StarCraft 2. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε. FineGamer.com, μαζί με Greek Army, μαζί με Mista. Πολύ ωραία πράγματα. Απ' την άλλη, ο Administrator πλέον του HSL Season 2, Meldon. Master πλέον Season 4, Αντώνη. Ναι, ναι, είχε πέσει προσωρινά σε Diamond, μου φαίνεται. Παλιά δεν ήταν Master. Νομίζω ήταν πάλι Master. Ήτανε Master και μου φαίνεται έπεσε Diamond και τώρα ξανανέβηκε Master. Γιατί σου λέει εντάξει, μην ξεφυλίσουμε και τελείως. Όπως είπες και εσύ, ο Hot Cookies είναι ένας από τους τρεις καλύτερους Έλληνες τέρας στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, μαζί με τον Ήμπλα και ίσως και τον Σέκο Μπάμπα. Λέω ίσως για τον Σάκο Μπάμπα, γιατί δεν έχω δει πολλά παιχνίδια του Σάκο Μπάμπα. Όσα έχω δει μου έχουν εντυπωσιάσει. Άμα δω περισσότερα θα έχω καλύτερη άποψη. Αλλά ναι, πιστεύω θα δούμε καλό παιχνίδι, γιατί και ο Μέλτον δεν είναι άσχετος και στο TVT, όπως είδαμε και στο προηγούμενο, στο προ-προηγούμενο παιχνίδι, όλα γίνονται. Και τα πράγματα είναι στις λεπτομέρειες, δηλαδή μια καλή σύγκρουση να έχεις, να κάνεις ένα λάθος, να μην έχεις τους Marines σε hold position και να πάνε να πέσουν πάνω στο tank fire, πάνε, τους χάνεις όλους τους Marines και μετά δεν έχεις τίποτα. Ωραία. Ή ένα drop. Εντάξει, φαβορεί ο Hot Cookies, Αντώνη, κακά τα ψέματα. Προφανώς, προφανώς. Ήθελα να σε ρωτήσω, τον Melindron που είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, πιστεύεις ότι με μια ευνοϊκή κλήρωση, που δεν είναι ευνοϊκή, αν πάρει δηλαδή την πρώτη θέση, που να πούμε ότι είναι στο group με τον Mista, έτσι, και ισοβαθμούν πλέον στην πρώτη θέση με 5 νίκες ή 6, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι η Mista ενάντια σε Melindron θα είναι φοβερό παιχνίδι. Θα είναι υπερματσάρα, το περιμένουμε πώς και πώς, αλλά πιστεύεις ότι ο Melindron μπορεί, έχει πολλές ελπίδες για το Final Four? Είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχεις και παίχτες, ξέρω εγώ, όπως ο Rasmus. Ναι. Έχεις παίχτες όπως ο Mista. Έχεις Rasmus, Mista, ωραία, και Greek Army. Pirate, και είναι Jean Pirate, Ήμπλα, Melindron, Pambos, μην τον... Psycho Babas, ναι, ο Pambos προφανώς, προφανώς. Έγινε λίγο πίσω σε παραγωγή. Ναι. Άργησε, πρέπει να είχε κάποιο lag. Αυτό είναι το map hack, λέει ο Hot Cookies. Για να δει που είμαι, γράφει. Είναι Hot Cookies βέβαια, είναι Ήμπλα, είπαμε, θα δούμε. Μπονίτο, ας πούμε. Ναι, και ο Μπονίτο είναι και αυτός μέσα στο 5 παίχτες σίγουρα. Γενικά είναι πολύ καλοί παίχτες. Είναι πολύ καλοί παίχτες, οι οποίοι όλοι μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι από τον άλλο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ένας παίχτης όπως ο Μπονίτο, εσύ να μην μπορεί να πάρει παιχνίδι από τον Πες Rasmus, αλλά μπορεί να πάρει παιχνίδι από τον Melindron. Και ο Melindron να μπορεί να πάρει από τον Rasmus. Έτσι. Καλά, δηλαδή να πηγαίνει κάπως κυκλικά η όλη κατάσταση. Ναι. Πραγματικά περιμένουμε απίστευτα παιχνίδια του HSL. Περιμένω πώς και πώς να φτάσουμε round 5, round 6 που θα αρχίσουν τα υπερματσάρες, που όλα θα έχουν ενδιαφέρον. Και εννοείται ότι θα τα καστάρουμε όλα, έτσι, να το πούμε αυτό όσοι μας βλέπουν. Ότι από ένα σημείο και μετά όλα τα παιχνίδια θα τα δείχνουμε. Ναι, βέβαια, δείχνουμε και δεύτερο κανάλι. Ναι. Μπορούμε να έχουμε πολλά πλάκα ταυτόχρονα. Και πάνε και δύο παίχτες τώρα, ξεκινάει για scouting. Ο Hot Cookies είναι το SCP. Από την αρχή πλευρά μου, δεν έχει βάλει το rally point, ώστε μόλις έχει το SCP να πάει για scout. Φυσιολογικά νήματα για τους δύο. Ο Melindron είναι λίγο πίσω, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, καθυστέρησε ελαφρώς να κάνει το πρώτο του CV, το δεύτερο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τόσο σημασία σε βάθος παιχνιδιού. Mm-hmm. Βέβαια, άμα σκεφτείς ότι δεν θα έχεις ένα αντίκτυπο. Ο Hot Cookies, επειδή τον έχω παρακολουθήσει και στο stream, να πούμε ότι έχει stream justin.tv / Hot Cookies. Όπα, θα προσέξει. Δεν παίζει tank πολύ. Γενικά, δεν του αρέσει. Δεν παίζει tank βασικά. Εγώ στην αρχή έγραφα για αστείο ότι να πάει, ξέρω εγώ, 3 racks ή να πάει Echoic, δηλαδή να πάει Banshees, Vikings, Hellions.
Ναι. Έγραφα κάτι τέτοιο για αστείο, δεν ξέρω αν θα το κάνει όντως την αλήθεια. Βέβαια έχει μπει μέσα το SCP του Μέλτον, για να δούμε τι θα κάνει να αποφύγει, θα το χάσει το SCP. Ναι. Αλλά δείχνει την πλευρά, ο Hot Cookies έχει σώσει το SCP, το έχει βγει έξω. Εγκαίρως. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα πάμε για Factory, θα πάμε για δεύτερο γκάζι. Α, δεν έχω φτιάξει τα ονόματα. Περίμενε. Καλά, το βγάζω τώρα, δεν μας ενδιαφέρει. Βάζω την κάμερα σε σένα να φτιάξω τα ονόματα. Okay. Πάνε και δύο παίξει για Factory, φυσιολογικό αυτό, παίρνουν και δύο τον γκάζι. Όπως έχω πει, ένα άλλο άνοιγμα που είναι αρκετά συνηθισμένο στο TBT είναι να πηγαίνεις με ένα γκάζι, αυτό σου δίνει το πλεονέκτημα ότι έχεις ένα δεύτερο command center πολύ γρήγορα που έχεις διπλά mules ή διπλά scans άμα έχει πάει ο αντίπαλος μπάντσι. Και καθυστερείς το δεύτερο γκάζι σου, κάνεις πρώτα το pass barracks, factory, κάνεις, μπορεί να πας Hellions ή μπορείς να πας για Bansy Reactor δηλαδή στο barracks και Hellions και μετά να πας για κάποιους πιο καθυστερημένο Bansy ή απλώς για Starport για Viking, πιο συνηθισμένο δηλαδή. Έλα, πατάτα έκανα. Πάμε, πάμε. Και πάλι Thor. Θα δούμε τι γίνεται με αυτό το Thor, είναι της μόδας. Εγώ πιστεύω ότι τον ζήλεψε, είδε τον Barter και του άρεσε. Παίζει, παίζει. Γιατί δεν το έχω δει αυτό, μην είναι αλήθεια, και το να το βλέπω σε δύο παιχνίδια από δύο διαφορετικούς παίχτες μου κάνει τρομερή εντύπωση. Να πω βέβαια ότι σε αυτό το χάρτη, αν στο προηγούμενο χάρτη είχε κάποια λογική, σε αυτό έχει μικρότερη λογική. Γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες, δεν μπορείς να κάνεις drop ώστε να τον πιάσεις τον άλλο εκτός θέσης. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τον drop αλλά δεν θα είναι τόσο εκτός θέσης όσο θα ήταν στον άλλο το χάρτη. Πάλι δεν ήταν εκτός θέσης βέβαια. Ο Duncan ήταν εκτός θέσης, αλλά ήταν... Και θα δούμε Barnes από το Hot Cookies. Θα πάρει και Cloak. Όχι, σίγουρα θα πάρει Cloak. Σίγουρα θα πάρει και Cloak, ναι. Όχι, άλλαξε γνώμη, θα πάρει Barnes. Όχι, είναι λάθος. Και είναι λάθος καθυστερημένο να πούμε κιόλας, Αντώνη. Γιατί ναι, ναι. Το Hellion άργησε να βγει, τέλος πάντων. Από όσο ξέρω το timing είναι ακριβώς. Raven, όχι Barnes. Raven, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει ιδιαίτερα το build του Hot Cookies. Πάει Raven, Marines και Tanks. Ο Meldon, Supply Block, δεν μπορεί να βγει ο... Ο Thor δεν μπορεί να βγει. Την πατάνε πολύ, ο Thor είναι 6 Supply. Ναι, είναι, αυτό ακριβώς. Είναι 6 Supply, πρέπει να έχεις, να έχεις ένα SCV, συνέχεια να φτιάχνεις Supply. Έχεις και Reactor Marine, μην το ξεχνάς, έχεις και το... Δηλαδή, ένας κύκλος Reactor Marine και ένας Thor είναι ένα τίποτα. Και αυτό θα τον αφήσει πίσω. Είναι πολλά τα supply, Άρη. Ναι. Θα κάνει το scan. Βλέπει ότι... Α, κοίτα, κοίτα τι έκανε. Έβαλε Caduceus Reactor. Καλά. Α, πολύ έξυπνο. Ναι, και το ακυρώνει. Βέβαια. Το eBay τελειώνει. Θα κάνει σίγουρα turret. Το θέμα είναι... Και... Το θέμα είναι άλλο τώρα. Ότι ο Meldon έκανε το scan. Δεν δούλευε το Tech Lab. Και με το που... Και το έβαλε να δουλεύει εκείνη την ώρα. Είναι λίγο mind game. Θα δούμε. Σίγουρα θα δούμε turret. Ναι, ναι. Σίγουρα θα δούμε τούρτε, δεν άξιζε να το ρισκάρεις, 125 minerals, 100 minerals. 100 είναι ρε Αντώνη, αφού κάνω ναι, πολλά. Ναι, τώρα αυτό το Thor έχει κάνει πολλά Marines ο Hot Cookies και το Thor είναι πολύ δυνατό. Το είδε, δεν, δεν είδαμε το scan. Ναι, δεν ξέρω αν το είδε στο τσακ ή δεν το είδε. Έβγαινε ο Thor εκείνη την ώρα, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και παίρνει και plus 1, είπαμε... θα είναι πολύ δυνατό το plus 1. Αλλά, ο Thor με ένα χτύπημα σκοτώνει ένα Marine. Που αυτό είναι πολύ δυνατό και έρχεται τώρα αυτός ο Thor. Δεν υπάρχουν μαρόντες. Ναι, υπάρχει Seize Mode όμως, Αντώνη. Αλλά υπάρχει Seize Mode και δεν νομίζω να κάνει κάτι. Πιστεύω θα φύγει πίσω. Καλό είναι να κάνει αυτό το Polk που λένε, να μπεις λίγο μέσα, να δεις πώς είναι τα πράγματα και να φύγεις πίσω. Πίσω δεν υπάρχει expansion. Δηλαδή, θα δούμε. Δύσκολα τα πράγματα. Φτιάχνουν και bunkers. Εάν... Βγαίνει και Bansy λοιπόν, βγαίνει και Bansy τώρα γιατί πρέπει να το είδε το Thor, Αντώνη. Oh. Ναι, θα βγει Point Defense Drone, το οποίο άμα... Όχι, στον αέρα μόνο. Μόνο στον αέρα είναι το Point Defense Drone. Το Thor, ναι, ναι. Χάνει πολύ στρατό. Είναι χάνει και από πάνω, Αντώνη, και ήδη θα πάρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Κοίτα, focus fire τον Thor, ο Thor δεν έχει σκοτώσει τίποτα, έχει ένα kill. Θα πεθάνει ο Thor, ο τεράστιο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή για το Hot Cookies, Αντώνη. Να πούμε ότι ο Thor έχει target priority, δηλαδή προτιμά να βαράει αέρα παρά έδαφος. Οπότε άμα δεν τον κάνεις micro, θα βαράει ξέρω εγώ τα Bansies ή τα Vikings. Όχι ρε, κάτσε ρε.
Αποκλείεται. Άμα, άμα τον βαράει έναν Μαρίν και έχει από πάνω του ένα Viking, θα βαρέσει το Viking. Αποκλείεται. Α, όχι, μπορεί να. Άμα τον βαράει όμως ένα Banshee και ένα Μαρίν, λογικά θα βαρέσει το Banshee, ναι. Ναι, μπορεί να κάνει και λάθος. Και τώρα τα πράγματα για το Mendel είναι δύσκολα. Δεν είναι κάτι, τίποτα και είναι πολύ πίσω. Είναι 24 SVs. Είναι σε πολύ καλή θέση ο Hot Cookies, είναι αρκετά ασφαλής απέναντι στα πάντα. Μπορεί να πάρει και τρίτο δηλαδή, άνετα. Μπορεί να πάει τρίτο, μπορεί να σπρώξει και να πάει για κάποιο contain, αλλά δεν θα, αυτό είναι πάντα το ρίσκο, όταν το κάνεις αυτό. Ο Μέλτον θα κάνει transition σε mech, που είναι αρκετά φυσιολογικό όταν ξεκινάς με Thor, γιατί έχεις ήδη το armory, παίρνεις upgrades από το armory, έχεις ήδη τα factory σου έξω. Έχει ήδη το plus one. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και τελικά έλεγα για το Hot Cookies ότι δεν παίζει tanks, αλλά τελικά παίζει πολύ tank. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Βέβαια και οι δύο παίξεις τώρα πάνε για Blue Flames. Τα οποία Blue Flames είναι ο μεγάλος εξισορρωτής στο PvP. Δηλαδή μερικά Blue Flames μπορεί να σου φάνε όλο το Mineral Line και από εκεί πέρα που είσαι άπειρα πίσω να εξισορροπείς το παιχνίδι και να βρεις και μπροστά κιόλας. Για να δούμε. Ο Hot Cookies κάνει Sensor Tower πολύ αμυντικό. Δεν ξέρω αν θα μου άρεσε. Θα προτιμούσα να είχε σπρώξει προς τον Gold και να το έκανε αυτό το Sensor Tower στο κέντρο. Ναι. Και να ασφάλιζε και τον Gold. Και Bunkers πίσω. Ναι, δεν θέλει να το ρισκάρει. Εντάξει. Είναι μπροστά. Αν δεν κάνει κάποιο λάθος, δεν θα χάσει αυτό το πλεονέκτημα εύκολα. Δύο factories από το Meldon. Ο Hot Cookies έχει τρία. Ναι, πιστεύω σιγά σιγά θα κάνει και άλλα factories ο Meldon. Τα χρειάζεται κι αλλιώς. Απλώς επειδή είχε πιο αργό expand, προφανώς είναι και πιο πίσω σε οικονομία. Πάει για τον δεν gold. Δεν μπορούσε να τα βγάλει τόσο γρήγορα. Όχι, πάει για πούς. Και αφήνει πίσω αρκετή άμυνα. Όχι, αφήνει ένα bunker. Ναι, αφήνει ένα bunker, φοβάται ίσως για κάποιο τρόπο. Ήδη έχει ένα tank στο main, ο Hot Cookies. Έχει κάνει και turrets, πολύ ωραία θέση. Αυτά τα turrets, άμα δεις, δεν μπορεί να περάσει με την back από το play. Νομίζω το turret το βαράει. Ναι, δεν περνάει, δεν περνάει. Ασφαλίζει τον Gold, ο Hot Cookies θα συνεχίσει να πιέζει. Βέβαια όταν το κάνεις αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο στο TBT. Είναι σίγουρα πολύ μπροστά ο Hot Cookies και καλά κάνει και πάει πιέζει. Πάει για ένα drop με δύο χέλινες και θα δούμε αυτό που έλεγες τώρα Αντώνη. Θα δούμε αν ισχύει. Mm-hmm. Βέβαια περνάει ακριβώς από πάνω του, αν του δώσει σημασία δεν θα το χάσει. Εάν δεν του δώσει σημασία θα το χάσει σίγουρα, δεν πρέπει να το δει αμέσως. Και σκάνε από το Meldon, βλέπω ότι ο Hot Cookies είναι στο Zelnaga και πάει για μερικά χέδιον για counter attack για την επίθεση. Βλέπεις από το πλάι ναι. Και, στο, και από μπροστά και από πίσω, αλλά θα χάσει το Medivac. Ευτυχώς τώρα δεν αρχίσει το Medivac που το χάσει. Αλλά, αλλά ο Hot Cookies έχει πίσω άμυνα, ξέρει ότι χάνει μόνο από κάτι τέτοιο, ότι μπορεί μάλλον να εξορροπηθεί το παιχνίδι από κάτι τέτοιο. Έρχονται μερικά χέδιον από μπροστά από το Meldon για να δούμε, δεν νομίζω να κάνουν κάτι, υπάρχουν bunkers, ίσως να άμα αντιδράσει γρήγορα Hot Cookies. Line them up! Θέλουν τρία στο ψωμός. Είναι και το Tan. Έκανε κάποια ζημιά, άμα δεν τους εργάτες. Πέντε εργάτες χαμένα, πέντε σε 7. Εντάξει, έφαγε 7 εργάτες, δεν ήταν καθόλου άσχημα. Βέβαια, έχασε και πολλούς χέλιους. Και εκεί να δεις τώρα που πάει να πάρει θέση στο long round. Και όταν οι εγκαταστάσεις βάλλονται από τον αντίπαλα σε Stanks και σε Terran, αυτό νομίζω ότι είναι σχεδόν εκεί. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις. Βέβαια, μπορεί να το γυρίσει εδώ, ότι αν θυμάσαι με τον εαυτό, θυμάσαι πως το έλεγα. Ναι, ναι. Έχω πολύ δυνατά τον ήχο, ρε Αντώνη, κάτσε, κάτσε, γιατί δεν σε ακούω καθόλου. Ο Meldon τώρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση, αυτό το μάτς κάνει μεγάλη ζημιά. Το Point Defense Drone ουσιαστικά έκανε άχρηση του Κούρεν και μπήκε μέσα τον μπάτσι και σκοτώνει τα πάντα. Και η διαφορά πλέον είναι σχεδόν υπερδιπλάσια. Τα tank του Meldon κάθονται στο natural. Δεν τα σπρώχνει τουλάχιστον για κάποιο counter attack. Δεν έχει ιδιαίτερη άμυνα από το Hot Cookies. Και άμα πάει και του κάνει container από μπροστά θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα δεν του έχει καθαρίσει τον αέρα. Αυτό το bounce πρέπει να έχει πολλά kills, Αντώνη. Ναι, έχει 12 kills. Έχει 12 kills, ναι. Μερικά από αυτά είναι και tanks μου φαίνεται. Είναι δύσκολη η θέση τώρα του Meldon. Όταν σε έχει πιάσει όλο το λαιμό και σε βαστάει κάτω. Η μόνη ελπίδα είναι να πάρει το air control. Ο Meldon, κάτι το οποίο δεν το βλέπω να συμβαίνει γιατί υπάρχει και το point defense drone. Αλλά υπάρχει και το mass repair, κοίτα εδώ πέρα. Ναι, αλλά χάνει όλα τα SUV. Ναι, ναι. Βγήκε δεύτερο Banshee, δεύτερο Viking. Τώρα τέλειωσε το point defense drone η ενέργειά του. Θα φάει το... όχι, δεν θα το φάει. Θα είναι πολύ κοντά και ανταλλαγή. Ωραία.
δεν είναι όμως υπάρχει πολλά να πούμε. Αυτή τη στιγμή είναι 10 πολύ ωραίες εσείς από τον Hot Cookies, 10 εσείς από τις 45 και κάπου εδώ τον Ιντζί. Μονόπλευρο, τελείως. Ναι. Και όλο ξεκίνησε από το Thor Rust, το καθυστερημένο, που ενώ καθυστερημένο χρονικά, ότι έγινε απλά έμπλοκ, άρχισε λίγο, πήρε και το Plus One, επέλεξε να πάρει και το Plus One εφόσον είχε μελετήσει το build. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα γιατί πήγε πάρα πολύ γρήγορα τάνξο ο Hot Cookies, δεν πήγε Bansy που συνήθως πάει, είναι σήμα κατατεθέν του Hot Cookies. Ναι, πήγε πολύ γρήγορα τάνξο, είχε δύο τάνξο, είχε σεισμό, ήταν ήδη σε σεισμό σε καλή θέση. Αυτό το Thor που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, εφόσον υπάρχουν δύο τάνξο σε σεισμό εκεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι με το Thor. Όπως είπα στο παιχνίδι με τον Duncan, το θέμα είναι ότι μπορείς να πιάσεις τον άλλο εκτός θέσης. Στον Zenaga, και είναι και κοντινές οι αποστάσεις, στον Zenaga δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα τόσο πολύ. Και εφόσον αποτύχει αυτό το push, ήταν πολύ πίσω ο μέλλον από κάθε άποψη. Τα έχω κάνει λίγο πατάτα εδώ πέρα τα πράγματα. Τέλος πάντων, Αντώνη, να σταματήσουμε το record. Hot Cookies.